έτσι κάποια στοιχεία θα τα δίδουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τα νέα αποκτήματα των δύο ομάδων. Βγήκε ο Κοτέγκο, απλώς στα δύο χέρια ο Περένταση και Μπάτζε προσποιείται κοντά το Πιότρο πάνω σε σώματα το σούτ που επιχείρησε ο Κάσιο και τώρα θέλει να ξεφύγει από την... Ο Εθνικός κατέβασε την μπάλα συγκεκριμένο Πέτροβιτς, Φιλανιώτης και πάλι Πέτροβιτς, θέλει χώρο. Όμορφο το σκάψιμο, καταπληκτική απόκρουση από τον Κοτέγκο στην προσπάθεια του Ιβανόσκι. Η συνεργασία ήταν άψογη και θα την ξαναδούμε σε πολύ λίγο. Εδώ Ιβανόσκι. Με πολύ καλές συστάσεις και το αποδεικνύει σε μία ακόμη φάση, δείτε. Εξαιρετική συνεργασία, το τσίπημα δεν έπεσε καν η μπάλα στο χόρτο από τη μεταβίβαση του Πέτροβιτς που χρεώνει τον Κοτέγκο. Θα κάνει ένα φοβερό άλμα για να διώξει. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η απομάκρυση. Πιντσέλη. Νέο γέμισμα. Πέτρος Φιλανιώτης, ο Εθνικός επανέρχεται. Γεμπάτζε προσποιείται. Περιμένει τοποθετήσεις. Πογιατσής. Παλιά δεν βγήκε. Τις ευκαιρίες, αλλά... Εδώ είναι το πρώτο σούτ από τον Λίνσεν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο τέταρτο λεπτό. Στη συνέχεια, μεγάλη ευκαιρία με τον Καμπρέρα να περνάει την μπάλα στον Γκόμες. Από πολύ κοντά έκανε το πλασέ, ο Κοτέγκο με το δεξί χέρι εξερχόμενος έδιωξε την μπάλα έξω. Ο Kingsley, αυτό είναι το δοκάρι του Καλούε, με δεξί εξωτερικό φάλτσο θα σημαδέψει το κάθε το δοκάρι του στο 31ο λεπτό. Φαντάικ απέναντι από τον Κοτέγκο, παίρνει φόρα ο Ολλανδός, εκτελεί, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Πάφου και κρατάει το 0. Έπεσε σωστά στην γωνία του. Εμπόδισε τον πολύπειρο Ολλανδό μέσω τον Φαντάικ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και έτσι η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Απέκρουσε λοιπόν. Και με δεύτερη προσπάθεια... Κρελεσβίλη. Κάνει κίνηση ο Φούτσκο, παίρνει την μπάλα. Έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή. Τον κυνηγάει ο Καρέιρα, ο Φούτσκο βρίσκεται το χώρο, κάνει και το γυρισμό. Ο Κοτέγκο εκεί με τα πόδια απομακρύνει. Ράσφορντ και Άσπας. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η Αλκή όταν αποφασίζει να ανέβει και να πιέσει. Σεμέδο είναι αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ για την Αλκή. Εκτελείται. Ο Κοτέγκο απομακρύνει με γροθιές. Εκεί όπου είναι ο Σαμψόν. Απομακρύνει, όχι καλά όμως. Η μπάλα όμως... Περισσότερο ουσιαστική θα λέγαμε στο δεύτερο μικρό. Ναι. Για να δούμε εδώ τον Μπασόφ που επιχειρεί το σούτ, ο Κοτέγκο που μπλοκάρει. Εδώ ο Μπασόφ που επιχείρησε το σούτ. Κοτέγκο που γρήγορα δίνει συνέχεια. Είναι αυτό το οποίο ο κύριος Πολυβίου ζήτησε από τους παίχτες του από το πρώτο δευτερόλεπτο του δευτέρου 45 λεπτού. Ο Μάρκες επιχειρεί τη σέντρα για τον Βασκοντσέλος. Το πλασέο. Άνου τον είπα εγώ σου τα ξεκακέζει να το κένα. Αιγιαίοι κουτά σπράγου. Πόρο καραλές, ελά πια. Μα τι μάχα αυτού ρε πέρανε τόρια. Κοτέγκο, τόριοφα. Βρήκτε στέστο είναι πέρα ο Μαχιρόνι Πόρο καρά. Σόμεντους εξ συμπάλατουλ βέγα η αποζιτσιόνι βαλικ μου τίγε ήλνου. Αγα λόδα με τον Ισάψερε σκέχκου ήλε. Κοίτα Ισούτα με σωτα βάλι και πήκα τέτε λίγα τάτσι σαλ. Saaks selle omaks võtta. Vorselli jätab ja väikse sööda väikse. Juba oli tunne, et võrd sahiseb, aga selline, ütleme nii, et ikka pantri hüppe oli praegu. Ja taas Roni Porokara, nüüd see... Aga kellegil on meie meestes seal nüüd probleemi, kas Sander... Sander Puri, jah? Kas ta selle paki nii-öelda tasumiseks, et see toogord saime 7-0 Kadriorus, et väga-väga sellised halvad mälestused. Aga nüüd järjekordselt Kotenko! Uskumatu! Aga siin muidugi ründa või oli see, kes ta oli seal poolkaitse või kaitse, kes see peale lõi, muidugi ta lõi ka täpselt vastu Arturit, et seal oli pigem sõike reaktsioonitõrja, aga Artur oli jälje kordselt õige koha peal. Tim Sparv,
saab peale löögile ilusti. Valvel on Kotenko. Tõesti temas, nagu sa ütlesid, on see panter olemas. Ja.